ένα από τα σημαντικότερα έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Πρόκειται για το Κέντρο Φροντίδας και Διαβίωσης Διημέρευσης Παιδιών με Αναπηρία. Το κέντρο στις εγκαταστάσεις του οποίου θα φιλοξενηθούν περί τα 15 παιδιά με αναπηρία, αλλά και ημερησίως θα έχουν φροντίδα και παραμονή σε αυτό μέχρι και 50 παιδιά, είναι σχεδόν έτοιμο κτηριακά. Απομένει ο μηχανολογικός και ιατρικός εξοπλισμός προκειμένου να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Ένα από τα σενάρια που επικρατεί είναι ότι το κλειδί έναρξης λειτουργίας του κέντρου ενδεχομένως να γυρίσει μέχρι το τέλος του 2022. Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η κατασκευή του κτηρίου που θα στεγάσει το κέντρο διημέρευσης και ημιαυτόμονης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία στο Δήμο Εορδαίας. Πρόκειται για έναν χώρο που έχει ως στόχο να ενισχύσει τα άτομα με αναπηρία της ευρύτερης περιοχής. Το όρο κατασκευάζεται μέσω ΕΣΠΑ σε πρόγραμμα με τίτλο Δράσης Ανάπτυξης και Αναβάθμισης Κοινωνικών Υποδομών. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3.200.000 ευρώ. Το κτίριο διαθέτει διαμερίσματα για μόνιμη διαμονή ατόμων με αναπηρία και θα μπορεί να φιλοξενήσει σε ημερήσια βάση περίπου 50 άτομα. Η υπογραφή της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου ξεκίνησε το 2018. Έχουμε μπει στην υλοποίησή του. Όταν ξεκίνησε η κατασκευή του, παρατηρήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στη στατικότητα του κτηρίου. Γι' αυτό χρειάστηκαν να γίνουν περαιτέρω ενέργειες, δηλαδή δεν μπορούσε από την αρχή να φανεί για να συμπεριληφθούν μέσα στη μελέτη. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για τη στατικότητα του κτηρίου και οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Είμαστε σχεδόν στο τελείωμα της κατασκευής όλου του κτηρίου. Έχει μείνει μόνο ο αύλιος χώρος. Και συγχρόνως μπαίνουμε και στην διαδικασία της δημοπράτησης του ξενοδοχειακού εξοπλισμού που θα φιλοξενήσει μέσα τα παιδιά, είτε για τη διαμονή τους, για το χώρο που, για τα διαμερίσματα που υπάρχουν και θα χρειαστούν έπιπλα για τη διαμονή τους, είτε για την βραχία φιλοξενία που θα έχουν την ημέρα για διάφορα όργανα που χρειάζονται μέσα στο κέντρο. Τι προϋπολογισμού έργο και από πού χρηματοδοτήθηκε? Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 3.200.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, με την έκπτωση ήταν στο 1.100.000 συν το ΦΠΑ περίπου, αλλά με τις εργασίες που προέκυψαν έγινε συμπληρωματική σύμβαση και αυξήθηκε το ποσό και έχουμε φτάσει μαζί με το ΦΠΑ περίπου στο 1.5 εκατομμύριο. Το έργο πληρώνεται από το ΕΣΠΑ Δυτικής Μακεδονίας. Φυσικά η συμπληρωματική σύμβαση θα πληρωθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Εορδαίας. Οι δυνατότητες φιλοξενίας ποιες είναι, πόσα παιδιά θα μπορεί να φιλοξενήσει, είτε σε ημερήσια βάση είτε σε μόνιμη βάση? Σε ημερήσια βάση θα φιλοξενούνται γύρω στα 50 παιδιά. Σε μόνιμη διαμονή είναι 5 διαμερίσματα, τα οποία θα φιλοξενούν 15 παιδιά, 14 με 15 παιδιά. Η φιλοδοξία ποια είναι, ο στόχος ποιος είναι, πότε ξεκινάει τη λειτουργία του? Θα εξαρτηθεί από την μελέτη που έχουμε έτοιμη για δημοπράτηση. Έχουμε πάρει την προέγκριση από τη διαχειριστική αρχή και είναι στα όργανα, να περνάει τα όργανα για να μπορέσει να βγει ο διαγωνισμός, αλλά επειδή είναι διεθνής διαγωνισμός θέλει κάποιον χρόνο. Εμείς είμαστε έτοιμοι, μόλις τελειώσουν όλες οι διαδικασίες και παραλυφθεί ο εξοπλισμός, να μπει σε χρήση λειτουργίας. Ήδη με τον Δήμαρχο έχουμε κάνει μία επίσκεψη σε αντίστοιχο κέντρο στην Κομωτινή. Είδαμε τον τρόπο που λειτουργεί μαζί με τον πρόεδρο των παιδιών για το λόγο που γίνεται το συγκεκριμένο κτίριο. Είδαμε τον τρόπο που λειτουργεί εκεί, πήραμε κάποιες ιδέες, είμαστε σε επαφή με διάφορους άλλους, καθώς επίσης έχει εμπλακεί και ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί βασικά από τους χρόνους παραλαβής. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι για να μπορέσουμε να το δώσουμε για χρήση και για λειτουργία το συγκεκριμένο κτίριο. Αξίζει να σημειωθεί πως την κατασκευή του έργου προηγήθηκαν δεκαετίες αγώνα του αναπηρικού κινήματος περιοχής.